Καλησπέρα! Για σήμερα, Τζο! Και σας πες! Για το blaster.gr και streetdance.gr 2018! Καινούργια χρονιά, καινούργια επεισόδια! Και σήμερα πάμε μόνο για show! Πανικός! Τα σκυλά σου λόγια ήταν πάνω σε γυαλιά. Ελίνα και Κέλμε, καλώς ορίσατε παιδιά. 2018 η πρώτη εκπομπή. Και φέτος αλλάζει το κόνσεπτ και δεν έχουμε μόνο χορευτές. Έχουμε διάφορα style. Βέβαια, όλα ένα style. Ναι, έτσι θα είναι κάθε εκπομπή. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, παιδιά, γιατί τώρα θα μας εντυπωσιάσανε τα παιδιά. Βασικά, Δάνη, από τραγουδιστής ξεκίνησες. Τι κατευθείαν με τον Τζο, μου το ρωτάνε πολύ, συγγνώμη, μου το ρωτάνε πολύ αυτό. Είναι μεγάλη αλήθεια. Ο κόσμος θέλει να μάθει, θέλει να ξέρει. Πραγματικότητα. Πες μας την αλήθεια. Για επιστήμονας πήγε. Αυτό όπως ξέρουν όλοι. Του ξέρουν φαντάζομαι. Ναι. Όχι, τραγουδάω η αλήθεια είναι κιόλας. Τραγουδάω. Ξεκίνησα με ένα συγκρότημα πιτσιρικάς. 7 Day Weekend. Πολύ λεγόμαστε με δυο. Και πολύ... τι τραγουδούσατε? Πιο Southern American style, ξέρω εγώ. Αυτό, Johnny Cash για κάποιο λόγο. Και έτσι, Johnny Cash. Ναι. Εντάξει, είναι τέτοιο. Θα το μελαγχολήσουμε να βάλουμε τσόρικα. Όχι, όχι. Δεν είμαστε σήμερα. Τυπικά χρόνια. Τραγουδήσουμε κανένα. Και ο χορός πώς βγήκε, Ρεδάνη? Ο χορός πώς βγήκε. Ήμουνα 9 χρονών και είδα το Smooth Criminal, έτσι βγήκε, του Michael Jackson. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλη είναι! Τον Χαλάκη. Μιχάλη. Και πήγα, με το που το είδα, πήγα μετά στο... Γιατί τρεπόμουν μπροστά στο... Από εκεί έρχομαι βασικά. Ναι. Και έκλεισα την πόρτα και λέω, πώς το κάνει αυτό, και πήγαινε έτσι προς τα μπροστά. Αλλά δεν τα κατάφερα. Έτσι πήγε το μικρόβιο, έτσι πήγε το μικρόβιο. Και μιας που είπες Μιχάλη, ας πάμε στον Μιχάλη. Μιχάλη, έτσι, Απόλλο. Πλέον που πιάνουμε το 2018, να πούμε ότι ο Κέρμεν θα βαφτιστεί αυτή τη χρονιά. Έτσι, το περιμένουμε όλοι. Ένα από τα δύο ονόματα που θα πάρει είναι το Μιχαήλ. Οπότε, Μιχάλη Τζάξον, Μιχαήλ Τζέλο, Απόλλο. 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 Για πες μας, Μιχαήλ. Πώς ξεκίνησες με τον χώρο? Εδώ τώρα είναι μεγάλη ιστορία πώς ξεκίνησα. Ναι. Εγώ ξεκίνησα από ένα παιδί που χόρευε στο γυμνάσιο. Είχα δει κάποια φλερ γιατί έκανα διάφορα αθλήματα μικρός να δω το τι με αγγίζει. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά τίποτα. Και σ' άγγιξε αυτό. Και με άγγιξε αυτό. Ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που το έκανα αυθόρμητα μόνος μου. Και εγώ κόλλησα από αυτό το πράγμα. Να δώσουμε respect σε αυτό το όνομα. Βέβαια, ένα σωτήρι. Σωτήρι! Και τον Τζένι Κοτίδη που έχει παντρευτεί τώρα. Κοτίδη και Σωτήρι. Είχα δει το 2003 τον Μπότι και στο 4 είχα έρθει. Το 3 όμως το είχα δει σε. Σε DVD, σε βιντεοκασέτα. Ποιο το πήραμε? Βιντεοκασέτα. Βιντεοκασέτα. Ποιο το είχαν πάρει όταν το πήραμε? Βιντεοτέιπ. Η Electric Force Crew. Βουλγαρία. Βουλγαρία, respect, Electric Force Crew. Respect και είχα αρρωστήσει εκεί. Φίσερ. Ναι. Ωραία. Και τώρα πάμε και η Ελίνα να μας πει, που η Ελίνα κάνει κάτι διαφορετικό. Όσοι δεν την ξέρουν την Ελίνα, με τι ασχολείσαι, Ελίνα? Με το MMA. Είναι μικρές πολεμικές τέχνες. Πώς ξεκίνησες? Πώς? Βασικά έπαιζε ξύλο με τους φίλους μου. Πολύ ωραίο αυτό! Ενώ εγώ που πήσα πάντα πετροπόλεμο, τι να ξεκινήσω! Πάντα ήθελα μια τέτοια φανταρσία! Το προκαλεί! Βέβαια! Και λες, δεν πάω να δοκιμάσω, ναι. MMA! Και πήγα. Και όχι μόνο πήγες, κερδίζεις και αγώνες, γίνεται το πώς. Τσαμ! Κάνω 3,5 χρόνια και είμαι πρώτη στην Ελλάδα. Να είναι χειροκρότημα, ρε παιδιά. Να είναι καλά, Ελίνα. Δύσκολο είναι. Το πιο δύσκολο είναι να χάσεις κιλά πριν τον αγώνα. Πρέπει να χάσεις. Πρέπει να χάσεις, ναι, για τη ζύγηση. Και είναι το πιο επώδυνο. Δηλαδή, έχω χάσει μέχρι και 10 κιλά. Να το. Για αγώνα. Σε πόσο κιλά? Σε μισό μήνα. Και μιλάω εγώ που θέλω. Λακνάνο, ακού! Αυτό είναι διατροφή και γυμναστική. Λακνάνο, ακού, λέει. Να πούμε ότι η Ελίνα πριν τις γιορτές είχε αγώνα στην Πολωνία που την έβγαλε την άλλη την αντίπαλο. Νοκάουτ. Νοκάουτ. Αφού δεν έχει τραυματιστεί, να μας πει πώς έχει τραυματίσει το χειρότερο τραυματισμό που έχει κάνει εσύ.
Είναι αυτός ο τελευταίος. Αυτός. Με τι πνιγμό. Κάτι άκουσα. Πνιγμό. Αυτό. Ήρθε η στιγμή. Είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να δούμε ένα πνιγμό. Ένα πνιγμό από την Τζο. Στη ζωντανή μας κούκλα. Παρακαλώ. Έλα. Να το βοηθήσουμε. Τι να κάνουμε. Κάτι να κάνουμε το παιδί. Καλέστε το 166. Μην ανησυχείς. Να καλέσουμε. Σιγά σιγά. Νερό. Σιγά σιγά. Ναι. Πέφτεις πίσω, βάζεις και τα πόδια μέσα. Και δύσκολο. Πονάς, Κέρμε. Όχι, είναι σαν πούπουλο. Είναι πούπουλο. Αυτό ήταν ο πληγός. Από μαξιλάρι πούπουλο πληγές. Όλα καλά, εντάξει. Είναι δύσκολο. Χριστέλα στα παλικάρι μας. Δύσκολος είναι, εντάξει. Νιώθεις εδώ. Λοιπόν, θυμάσαι και όχι θυμάσαι. Γενικά αυτό βοηθάει και σε αυτοάμυνα. Ζούμε σε δύσκολες συνθήκες. Καλά εννοείται. Ναι, αλυσία που βαρέσει σε μια αυτοάμυνα, τώρα μπορεί και να την αφήσει εσύ. Μπορεί να αφήσει και μπελά μετά, ναι. Ξέρω που να βάζω δύναμη, πόσο δύναμη να βάζω και πού και. Σου έχει τύχει. Εμείς ας πούμε οι αθώες οι κοπέλες. Εμείς οι αθώες και μικρές κοπέλες. Άμα δεχτούμε επίθεση, να είναι ο Κέλμερ. Ποιος είναι! Φαίνεται και πιο κίνδυνο! Ο αγγλιταράς! Πάς να πάει στην τσάντα, στην πλάτη! Να κάνω τον κλέφτη! Και εγώ την κλέφτα! Αυτό είναι ρατσιστικό που κάνω εδώ τώρα! Slow motion! Πάς κανονικά, να πάει στην τσάντα! Η τσάντα σου είναι από εδώ ή από εκεί! Από εδώ είναι! Από εδώ, ωραία! Έρχεται! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα! Να το, άμα! Ένα, δύο, τρία! Ωραία, παιδί μου! Πανικός! Είδαμε και την αυτοάμυνα. Πανικός! Ναι, και ήρθε η ώρα για το γνωστό πεντάλεξο! Πέντε λέξεις, τρεις άνθρωποι θα ακούν τη λέξη και θα μας λένε τι είναι το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό. Ωραία. Μάικλ Τζάκσον. Πάμε. Στρου. Άντε το! Τέλειο, τέλειο. Σας έφαγε! Λούι, Λούι, Λούι. Λούι, ωραία. Δεύτερη λέξη. Αγώνας. MMA. Πάουκ. Σας έφαγε πάνω στον πλημό. Τι να πω. Σας έπνιξε για άλλη μια φορά. Τρίτη λέξη. Τρέλα. Στρου. I love you! I don't! Φαραώ! Φαραώ! Φαραώ, love you! Η κλίβητη! Και η μουρή! Eyes wide dry! Και η θεία λέξη είναι 5 ευρώ! Στρούτσος! Ναι! Έρχεται! Αυτό! Έρχεται! 100 χρόνια θα δεις ρε! Σ' αγαπάμε! Και η τελευταία λέξη του πεντάλεξου είναι... Στάθης Ψάρτης! Εγώ! Αυτό! Στρουντά! Αυτό! Στρουντά! Τι να απαντήσω! Το πέντε! Εντάξει, καλά τα πήγανε! Είναι φοβερό! Είναι φοβερό! Σας! Λαλά! Δεν είναι ωραίος! Και ήρθε η ώρα να πάμε σε κάτι άλλο. Ο Δάνης και η Ελίνα αναλαμβάνουν κριτική επιτροπή για να δούμε αν ο Κέλμετ Μιχαήλ Απόλλωνας τελικά είναι b-boy ή είναι κάτι άλλο. Είναι αυτό που μας δείξει. Ένα τραγούδι θα μπει τώρα και θέλουμε να μας τα πραγματικά skills του Κέλμετ. Ναι! Το! Το! Yeah! Μα καμπρόλο! Να μας πούν λίγο αντικειμενικά! Είσαι φίλος μου! Όχι, μη είσαι πραγματικά, το 10 είναι λίγο, έτσι! Είναι λίγο! Το ένιωσες! Το ένιωσε, το νιώσαμε κι εμείς. Περιμένουμε σχόλια και από τους Βόγκερ να μας πούν αν ο Κέλμετ. Για τον κύριο Μεταξόπουλο, ξανά. Μπορεί να πάει στο επόμενο λάθος. Και τώρα, πριν αφού είπαμε για τους αγώνες και όλα αυτά, να μας πει και η Ελίνα πάλι: κερδίζεις. Το παίρνεις τον αγώνα. Την Πολωνέζα, την Ιταλίδα, την Αμερικάνα, την Ελληνίδα. Και θέλει το βράδυ να βρει και να διασκεδάσει. Κέρδισα, ναι, είμαι η πρώτη. Τι θα πας να ακούσεις και ποιο τραγούδι και τώρα όλοι μαζί εδώ το group θα το χορεύσουν. Χορευτικό τώρα θέλουμε. Ωραία, να πω ποιο τραγούδι θα μ' άρεσε ή με ποιο μπαίνω στο κλουβί. Με τι μπαίνεις στο κλουβί. Με το Jump Around. Έχω μπει πολλές φορές. Jump Around, κάνεις
εσύ το στάλι και εμείς ακολουθούμε από πίσω. Πώς μπαίνεις, πώς μπαίνεις, πώς μπαίνεις. Εμείς είμαστε από πίσω. Από πίσω το team. Το πίσω. Το κοντρό. Ναι. Και μπαίνω έτσι. Έτσι μπαίνει. Ναι, και όλο το team πίσω με πετσένα. Strike and balls. Μετά τι σας πρέπει να ακούσει σε κάθε αγώνα. Να πει στο μάνατζερ ότι έχει και fan club. Εμείς μπορούμε να ερχόμαστε να συμμετάσχουμε. Θα απολαύσουμε κιόλας. Επανώ, έλλη. Και τώρα ρε παιδιά, για πείτε μας. Πέρα από το χώρο, το είδαμε ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στο χώρο και στο ξύλο. Θέλουμε να μας πείτε, έχετε κάποια άλλα ταλέντα, κάνετε κάτι άλλο που ο κόσμος που σας ξέρει σαν χορευτές δεν το γνωρίζει. Ναι. Να μας το αποκαλύψετε εδώ. Γιατί περιμένει ο κόσμος. Ζωγραφίζω πολύ καλά. Oh. Να, παίζω πολύ καλό τέκεν. Oh. Είναι πολύ καλό στο να βρίσκω shortcuts για να γίνω ένα σπίτι μου. Τέλειο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το γνωρίζω εγώ αυτό από τον Ντάνι, το έκανε και παλιά. Το έκανα, στην πιτσαρία εκεί πάνω. Δεν θα πω τραγουδά, αυτό είναι main. Αυτό το είπα, είναι το ξέρουμε ότι ξεκίνησε. Είμαι rap MC, scrap, pop, pop. Ναι, ναι. Εσύ κι άλλο. Εγώ πέρα από το break είμαι, εντάξει, κάποια στιγμή θα σταματήσω να χορεύω λόγω ηλικίας. Δεν θα τραβάει το σώμα. Αλλά για να ολοκληρωθεί, μη πω, αχ, γαμώ το όταν ήταν νέος, χόρευα και αυτά δεν μπορώ να τα κάνω. Για να μην τα λέω αυτά και να πεθάνω ευτυχισμένος την άλλη μου μισή ζωή, πάμε. Θα πω, θα γίνω ηθοποιός. Ναι! Όλοι θέλουμε να δούμε στο φως. Ένα φως. Να έρθετε, να με βλέπετε στα θέατρα. 60, 50, 70, όσο ζω αυτό. Σου εύχομαι να παίξεις και άμλετα, γόρι μου, αυτό. Δηλαδή μπορείς. Επίδαυρο. Και εσύ, Ελίνα. Εγώ, ό,τι πιάνει το χέρι, ό,τι είναι με χέρια. Καλά, ό,τι πιάνει το χέρι στο σπάρτο. Μου πιάνει, όχι, γενικά μου πιάνει το χέρι, έτσι και ζωγραφίζω. Μη γελάστε, είμαι καλή στο bowling. Να, με τέτοιο χέρι, η μπάλα. Ναι, έχω και κύπελα. Ήταν στην Planet. Με το Planet, ναι. Με το Marino, ναι, αποβάζουμε το. Ωραίο σου πάνε. Στο επόμενο να έχουμε και ένα bowling. Δεν έχουμε και χώρο να κάνουμε και bowling. Για να πιάσουμε μέσα μπάλα. Να σε πετάξει να πέσεις. Το άλλο ταλέντο που έχει η Ελίνα ήθελα να πει το break. Το έχω δει. Θέλω να το δω. Δεν έχω δει. Θέλω να το δω. Για να δούμε. Όχι. Θα κάνεις ένα Ελίνα κάτω. Ξέρει μια κίνηση, απλά θέλει να ακούσει μουσική για να αισθανθεί. Ναι. Βάλτε το τζαμπαράν πάλι. Εγώ την έχω δει παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή. Για να δούμε, για να δούμε το hallback. This is Big Ελίνα, check this out. Τα legit, δεν είναι τα legit. Τα legit, του να legit. Και το master.gr. Για αυτές τις ωραίες βόλτες. Γι' αυτό κάναμε το καλύτερο ποδαρικό σήμερα. Γιατί ξέραμε τι φέραμε. Μα σας παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα, πριν λίγο καιρό υπήρχε ο διαγωνισμός Battle of the Best. Και είδαμε ένα show που σε αυτό πρωταγωνιστούσε ο Δάνης. Ωραία. Όποιοι δεν ήταν στο event, μπορεί να είδανε μετά το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με το Best, το οποίο κλείνει με το Δάνη. Που είχε ένα πολύ ωραίο. Το οποίο μας εντυπωσίασε. Μαγικό. Ήταν ένα μαγικό. Δεν μπορούμε να πούμε πώς γίνεται. Το μαλλί του Δάνη πλαιωρείται.
Ναι. Τώρα δεν ήρθε η στιγμή για όσους δεν ήταν εκεί, για όσους δεν ήρθαν να αναβιώσουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά για αυτό το πράγμα ήρθα. Θέλω να το κάνουμε. Πρέπει όμως πίσω να το στήσουμε λίγο. Να το στήσουμε. Είναι εδώ, για στήστο πάμε. Στήστο. Να με περικυκλώσετε από μπροστά. Έτσι, ναι. Ένα μικύκλιο μπροστά. Για να δούμε αν θα μπορούμε να το πετύχουμε εμείς όπως έχουμε τα ίδια πνευμόνια με τις κορυφές. Πάμε. Δεν πάρα το πρωινό, ρε, τι γίνεται. Ναι, θέλω κι άλλο. Εκπληκτικό. Κάτι κάναμε, κάτι κάναμε. Κάτσε ρε. Μπορώ να πηδήξω ένα section πίσω. Είμαι πολύ καλός στο ταλέντο, είμαι πολύ καλός στα γεωργιανικά. Πάμε. Και στα γεωργιανικά. Πριν μιλήσεις γεωργιανικά, πρώτα λίγο να πίνεις βότκα, εντάξει ρε. Aujourd'hui. Je vois aller Dani Elina. Σε το πεις. Allez français, s'il vous plaît. Parle en français. Je ne comprends rien. Σύμπαϊ δε σύμπαϊ ξέρω μαγειρό. Και να μας πει ο Κερβίτης ότι αγαπάει τα γαλλικά, γιατί έκανε και στο σχολείο γαλλικά. Ήμουν ο καλύτερος στα γαλλικά. Ήταν η δασκάλα του. Τι ήταν η δασκάλα. Πιανού η μαμά. Ήταν υπέροχη και την έπριζα 3 χρόνια. Ποιος είναι μωρί ο γιος σου. Δεν σου λέω. Α, ποιος ήταν. Βρε πες, ο Μικάπα ο ράπερ. Σοβαρά. Ναι. Και ποιος ήταν το Μικάπα και την έλεγα στα καλύτερα. Η δασκάλα του Κέλμερ. Κυρία Λαδοπούλου, I love you. Είμαι ο καλύτερος στα καλύτερα. Και αν δεν τα ξεχάσεις. Εμένα καταρχήν ωραίο, έτσι. Έτσι. Big boy ρεύω. Έχω πολλούς να δώσω props. Ο Μάριος από τη Χανιώτη. Μπρατά, ναι, σπασίμπα, μπράτα. Σπασίμπα, μπράτα. Σίσκι, τι είμαστε, κάιμ. Θέλω να πω και εγώ κάποιες λέξεις να συμπληρώσω σαν Τούρκικα που μιλάνε. Ναι, 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 ναι. Με έχει μάθει μια παροιμία Σικεντζέν. Τζουζουχτέν, σιχέν, σιχέν, σαν τα βλέν. Αν πιάσει το παιδάκι να το δει από μικρό, δεν βάλει ποτέ μυαλό. Το ξύλο και για τον παράδεισο, σαν την παιδεία. Μαζίρουνε. Σιχέν, τζουζουχτέν, αν δεν τα σου γάμ, ρεύω, σ' αγαπώ. I love you. Με έχει μάθει και λίγα Ολλανδικά, Φλαμανδικά. Ο Τζίνιο Γρηγορίου. Hey! Φιλαμανδικό εδώ, φιλοσκά. Ξεμισόμαστε σαν πιστεύω. Big props του Τζίμι, έτσι κιόλας. Τζίμι, η home manio. Τι είπε. Ελλήνες ξέρεις κάτι άλλη ξένη γλώσσα, πέρα από τα γλυκά τα σύμβα. Πολωνέζικα, αλλά από λίγες λέξεις. Πες μας διαλέγκια στα πολωνέζικα. Ντόβι Τζένια, που είναι καλή επιτυχία. Σε όλους αυτή την χρονιά. Κι εγώ, Dolce Vita. Dolce Vita. Τρένι, τρένι. Που ήρθε η ώρα να προκαλέσετε, ποιον θα, όχι να προκαλέσετε, βασικά να προσκαλέσετε. Ποιον θα θέλατε να δείτε σε αυτόν εδώ τον καναπέ και τι ερώτηση να απαντήσει. Ναι. Μπορώ να αρχίσω. Προσκλητήριο, ναι. Θέλω να προσκαλέσω τον Άιντολ Στρούτζο και να μας πει αλήθεια άμα είναι ο Φαραώ αυτός ή όχι. Να μάθουμε επιτέλους την αλήθεια. Είσαι όμως ο Φαραώ Στρού, πες μου. Το μήνυμα θα πήγε στο Ντίσελντορφ. Τώρα, Φαραώ. Φαραώ, I love you. Σκυρική pop. Άιντολ. Και εσύ τον Άιντολ προκαλείς. Όχι, εγώ, εντάξει, επειδή τον προκάλεσε αυτός, να τα κάνουμε έτσι εδώ, ένα ωραίο πάρτι. Να δέσει ωραία. Η Τζίμι Γρηγορίου, αν μπορεί βέβαια. Ναι, 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 μαζί, μαζί. Μάιντι. Τον αδερφό μας. Το ρεβάζι! Ρεβάζι! Το λογαγό! Τώρα! Τώρα! Και η Ελίνα να μας πει. Ναι, η Ελίνα. Δυσκολεύεται. Ωραία, θα πούμε αυτό που είπαμε πριν, τον νικητή του Ελλάδα έχει ταλέντο, του περισσότερου. Ω! Άλλη, Μπιμπόι! Μαρισουάλιτες είπα. Ωραία, δεν πειράζει, αλλά τον προκαλώ σε μάχη, όχι ερώτηση. Δεν καράω, το έχει 3. Σε παρακαλώ σε μάχη. Πάμε. Ωραία.
Αυτό είναι. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Πάμε. Παρακαλώ, Τότο. Όλοι 5 ευρώ. 5 ευρώ. 5 ευρώ. 5 ευρώ. Dance.gr, love you! Και 31 Μαρτίου Hip Hop International στην Αθήνα! 5 Μαΐου Ball of the Year και Bounce Θεσσαλονίκη! Και τέλη Ιουλίου θα έχουμε και battles, θα έχουμε και shows, θα έχουμε και σεμινάρια που... στον Αρμενιστή! Ball of the Best Αρμενιστής! Genie, Αρμενιστή!